σε μαύρο. Αναμνήσεις από τα παλιά μας έφεραν οι στιλιστικές επιλογές των πρωταγωνιστών του Dancing on Ice. Η δαντελένια φόρμα της Σταματίνας Σιμτσιλή που εντυπωσίασε τους κριτές αλλά και όσους την είδαν από τον καναπέ του σπιτιού τους μας θύμισε την εμφάνιση της Δέσποινας Βανδύ στα βραβεία MAD το 2010. Αυτή η εμφάνιση της Δέσποινας Βανδύ είχε συζητηθεί πολύ, γιατί ήταν κάτι το πρωτοποριακό που της τέριαζε και τόνιζε το καλλίγραμμο σώμα της. Πριν στα Ματίνα Τσιμτσιλή και μετά τη Δέσποινα Βανδύ, αντίστοιχη φόρμα έβαλε και η τραγουδίστρια Ίνα σε μαύρο χρώμα και με πολύ έντονο ντεκολτέ. Το γεγονός ότι αυτή την εμφάνιση την έχουν προτιμήσει στο παρελθόν η Δέσποινα Βανδύ και η Ίνα σχολίασαν και οι παρουσιαστές των πρωινών εκπομπών. Αλλά ήταν πολύ σεξ ντυμένη χθες με το κορμάκι και αυτό. Και δύσκολες κινήσεις αντικειμενικά. Αλήθεια, και είδες την χορογραφία εσύ. Μάλιστα. Πάντως αυτό που φορούσε εγώ το βρήκα προκλητικό ιδιαίτερα. Δεν είναι προκλητικό να ξέρεις ότι αυτά είναι από μέσα είναι... Γιώργο. Ναι, δεν είναι γυμνό το σώμα. Τα ξέρω ότι είναι. Τα έχουμε αυτά τα χρόνια. Είναι ρούχο πίστας αυτό. Σκηνής, το έχει φορέσει η Ίνα, το έχει φορέσει η Φουρέιρα στα βραβεία, το έχει φορέσει... Όχι, γιατί σε ενώπησε. Καλή μία, καλή μία, πω, όχι με την Ίνα. Δεν έχει το σώμα να το υποστηρίξει στα Ματίνα αυτό το φόρεμα. Εγώ το βρήκα προκλητικό. Γιατί προκλητικό, τι γιατί δεν είναι τραγουδίστρα. Νομίζω ότι αυτά θα φοράνε περισσότερο. Μα πάει σε ένα σώμα, δηλαδή, με την αχορέψη. Εγώ λέω ένα σώμα οικογενειακό. Σε ένα σώμα οικογενειακό, τι λε, δηλαδή, με την οικογενειακό. Δεν παίζει 12 το πρωί τη Κυριακή, παίζει Κυριακή βράδυ. Εγώ δεν με ενδιαφέρει. Παρότι βέβαια. Το βρήκα εγώ προκλητικό. Αλλά είναι ένα σώμα βραδινό όμω. Άρα τι να πει, τι να φορέσει. Δηλαδή, εγώ αν είμαι κοντά με την Κίνα, παίρνω. Εγώ αν είμαι κοντά με την Κίνα, παίρνω. Τι να κάνουμε τώρα. Το χορευτικό της Σταματίνας, για βάλε. Κοίτα εκεί. Ξαναδείξτε αυτό. Ξαναδείξτε, λέει. Γυρνά, rewind. Με σεξι ολόσωμη φόρμα εμφανίστηκε η Σταματίνα Τσιμψηλή στο έκτο και τελευταίο της live. Μίλησε μας για αυτή τη φόρμα. Έχω μου με ρωτάνε για αυτή τη φόρμα. Θέλουμε να επικεντρωθούμε εδώ. Ότι πάω, μπαίνω για πρόβα και είναι καλοί φίλοι συνάδελφοι, τεχνικοί, πολλοί φίλοι που γνωριζόμαστε και με τα μικρά του ονόματα. Μπράβο. Σταματίνα, τι είναι αυτό. Αρχίζω κομπλάρου. Λέω τι θα κάνω. Σταμάτησαν όλοι. Με τη Σταματίνα. Άρχισα να αισθάνομαι ότι παρά είναι το ρούχο. Αλλά μετά εντάξει το είδα, δεν φαίνεται, αλλά υπάρχει από μέσα φόδρα που ναι, δεν διαγράφει δηλαδή το τι φοράς από μέσα. Δεν είναι τόσο γυμνό σου. Όσο νομίζουμε, όσο φανταζόμαστε, ναι. Ναι, για να ακούει ο Θέμης τώρα. Εντάξει, ναι. Παιδιά, είναι φανταστικό το ρούχο. Κοριτσάκι μου. Η μπλε δαντελένια φόρμα της πρώην πλέον παίκτριας, ο Dancing on Ice, δεν πέρασε απαρατήρητη και από τους κριτές του σόου. Πολύ ωραίο κορμί και ξέρεις πολύ καλά πώς να το προβάλλεις. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνστάλη. Ειδικά στο backlift αυτό, τα είδαμε όλα, κύριε Κωνστάλη. Σωστά. Έχεις πάρα πολύ ωραίο κορμί. Έλενα, όμως ευχαριστώ. Να σου πω κάτι, δηλαδή τι, δηλαδή πόσα κιλά, δηλαδή έλεος. Έχει πάρα πολύ ωραίο κορμί, να μην το πω κι εγώ. Το είπαν οι προλαλήσαντες, να το πω κι εγώ. Πάμε τώρα στην εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου για την παρουσίαση του νέου της τραγουδιού. Το στήσιμο του μας θύμισε σκηνές από το βίντεο κλιπ της Dana International για το τραγούδι Love Boy. Και στα δύο διάφοροι τύποι ανδρών διαφορετικών επαγγελμάτων, ντυμένοι με αντίστοιχα ρούχα, λυκνίζονται γύρω από την τραγουδίστρια για να αποσπάσουν την προσοχή της. Αλλά εκείνη αδιαφορεί. Close to you, boy, you better be worth it, boy, you better be, you ain't gonna be Mr.
Πάμε τώρα σε κάτι παπούτσια που έχουν κάνει θράψη και από ό,τι φαίνεται αρέσουν πολύ στους στυλίστες των παρουσιαστριών. Τα εντυπωσιακά μαύρα ποτίνια γνωστού ξένου σχεδιαστή που είδαμε να φοράει η Τζένι Μπαλατσινού μας έφεραν στη μνήμη την εμφάνιση της Ρούλας Κορομιλά στο Greek Idol, που και για εκείνη ο στυλίστας της είχε επιλέξει τα ίδια παπούτσια στο ίδιο ακριβώς χρώμα. Στο παρελθόν έχουν φορεθεί και από τη Βίκυ Καγιά, όταν εκείνη παρουσίαζε το Next Top Model. Πάντως, καταπληκτικό. Η Σταματίνα θεωρώ ότι έβαλε ό,τι καλύτερο μπορούσε να βάλει για την τελευταία φορά που